Πραγματοποιήσαμε επίσης μια σύσκεψη εργασίας που έχει σχέση με την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου. Ήταν μια σύσκεψη, όπως θα γνωρίζετε, έχουμε αναθέσει στην ΑΝΚΟ την συγκεκριμένη μελέτη για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου εγχειρήματος που έχει σχέση με την αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου της Βίγλας Πισοδερίου. Και στη σύσκεψη αυτή αποτυπώθηκε παρουσία του συνεταιρισμού αλλά και άλλων ανθρώπων που είναι ειδικοί πάνω στα ζητήματα αυτά και φυσικά όλου του εξειδικευμένου προσωπικού της ΑΝΚΟ που χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα, ποιος θα είναι ο στόχος και ποια είναι τα έργα τα οποία θα υλοποιήσουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα βελτιώσουν και το ίδιο το χειρονομικό κέντρο, τις υποδομές, αλλά και ίσως θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις, έτσι ώστε η δομή αυτή, η οποία είναι τεράστια σημασία για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, να είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και αναπτυξιακή για τα επόμενα χρόνια και γενικότερα για την Δυτική Μακεδονία. Γιατί θεωρούμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας Πισοδερίου είναι ίσως το μόνο χιονοδρομικό κέντρο που έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με υποδομές και πίστες και lift σε σχέση με τα υπόλοιπα χιονοδρομικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της χώρας μας. Το συγκεκριμένο έργο τι επιμέρους κατευθύνσεις έχει? Είναι, τι θα κάνετε συγκεκριμένα? Είναι η χάραξη νέων πιστών, η αδειοδότηση των περιβαλλοντολογικών και όποιων άλλων αδειοδοτήσεων χρειάζονται για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα σχετικά έργα. Επίσης και την αντικατάσταση του παλιού lift από την κεντρική πίστα, η οποία θα γίνει είτε με πρόγραμμα από το νέο ΣΕΣ, όπως θα ξέρετε, αν θα είμαστε έτοιμοι μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες θα μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το έργο, το οποίο θα είναι της τάξης των 2-2,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και παρεμβάσεις στις υπάρχουσες πίστες με διάνοιξη αλλά και προστατευτικά μέσα, έτσι ώστε να μπορούν να διοργανωθούν μεγάλοι αγώνες, πανευρωπαϊκοί και βαλκανικοί αγώνες στην περιοχή μας. Δηλαδή να δημιουργήσουμε τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορεί το χιονοδρομικό κέντρο να γίνουν αγώνες ευρωπαϊκοί στην περιοχή μας. Αυτός είναι ο στόχος, να δημιουργήσουμε δηλαδή κερκίδες σε κάποια σημεία. Θα γίνει ένα master plan, για να σας πω επακριβώς, το οποίο θα καθορίζει ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν σε ποια χρονικά διαστήματα κατά την επόμενη περίοδο. Οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν, η χιόνωση η οποία χρειάζεται να γίνει για να υπάρχει συνεχόμενη, θα έλεγα, αθλητική δραστηριότητα στο χιονοδρομικό κέντρο. Και εμείς υπολογίζουμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα μπορούν να ενταχθούν σε έργα της τάξης του 5 εκατομμυρίων και αντίστοιχα κάθε υποέργο αυτό να μπορεί να χρηματοδοτείται με κάποιο άλλο αντίστοιχο έργο με τα αντίστοιχα ποσά που είπαμε. Γιατί το μέτρο αυτή τη στιγμή είναι 5 εκατομμύρια για κάθε έργο που εκτελούμε. Κύριε Μπύρο, θα προλάβετε να φτιάξετε και το δρόμο μέχρι να γίνουν αυτά τα έργα στο χιονοδρομικό κέντρο? Ο δρόμος είναι μια μεγάλη άλλη παρέμβαση. Όπως ξέρετε, η μελέτη σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει κάποια περιβαλλοντολογικά πολύ ελάχιστα και γενικότερα είμαστε σε ετοιμότητα για το δρόμο. Ο δρόμος όμως είναι ένα έργο πολύ μεγάλο. Είναι ακριβό το έργο αυτό αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Γίνονται ενέργειες και πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ορθολογικής διαχείρισης του δρόμου της προς την Πρέσπα και στην Βίγλα, αλλά αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση και αν θα μπορεί να γίνει ένας σχεδιασμός για να αποτυπώσουμε το συγκεκριμένο σχέδιο που εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό και το έργο αυτό να μην είναι τα 50 εκατομμύρια που έχει προϋπολογιστεί για την κατασκευή των 18 χιλιόμετρων, να είναι πολύ λιγότερα. Για τρίχνο δρόμο, ναι. Ναι. Θεωρώ ότι στην προτεραιότητα τώρα αυτή τη στιγμή της Περιφερειακής Αρχής είναι η παράκαψη του ορυχείου της Βέβης. Όπως ξέρετε, έχουμε πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες στο θέμα αυτό και η συζήτηση και με την ΑΝΚΟ ήταν πάνω και σε αυτό, γιατί θα κατατεθεί κάποια πρόταση από μέρους της Περιφερειακής Αρχής σχετικά με αυτή την σημαντική, θα έλεγα, παρέμβαση την οποία πρέπει να κάνουμε και να βγάλουμε τη Φλόρινα από την απομόνωση την οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια.